η ευμαρτία από την το κατέρμα του Σαντίνου, η οποία διδάσκει σε δύο παραδοσιακά σχολεία, στο Μάνο Κίνο Μέντρικ School και στο Φίντσλι, η οποία θα μιλήσει για τη συμβολή τη Κυριακή Διαλέκτου στην διδασκαλία τη ελληνική γλώσσα στα παραδοσιακά σχολεία του Λονδίνου. Γεια σα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν τα έχω πάνω, θα ήθελα να σα μιλήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σα μιλήσω, όπω είπε και ο Μέντρο, με την ιδιότητα τη δασκάλα σε δύο παραδοσιακά σχολεία του Λονδίνου. Διδάσκω παιδιά μεγάλη ηλικία, προετοιμάζω ειδικά για τι εξετάσει του GCSE και του A-level. Οπότε οι ανάγκε για την εκμάθηση τη νέα γενική είναι πάρα πολύ συγκεκριμένε. Και να σημειώσω ότι η διδασκαλία τη ελληνική γλώσσα στα παραδοσιακά σχολεία παρουσιάζει δυσκολίε και ιδιαιτερότητε. Δυσκολίε γιατί είναι μια γλώσσα που δεν ομιλείται από μεγάλε πληθυσμιακέ ομάδε, δηλαδή μόνο την κοινότητά του, και ιδιαιτερότητε γιατί διδάσκονται παιδιά δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά, τα οποία είναι αγγλόφωνα και κυπριακή καταγωγή, τα οποία αν και έχουν ακούσματα την ελληνική γλώσσα σπίτια, αυτά είναι μέσω τη κυπριακή διαλέκτου. Η πρώτη εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει κανείς σχετικά με τον ρόλο της κυπριακής διαλέκτου στην εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας είναι ότι δημιουργεί προβλήματα σύγχυσης, όπως αναφέρθηκα, γιατί υπάρχουν διαφορές στο λεξιλόγιο και στη σύνταξη. Οι διαφορές αυτές φαίνονται όταν διδάσκει κανείς τα παιδιά αυτά. Συχνά, όταν έχουν επαφή με το διάλεκτο, αναφέρουν λέξεις της καθημερινής γλώσσας που δεν απαντώνται στην ελληνική ή συντάσσουν με διαφορετικό τρόπο την διαπρόθεση. Το πρόβλημα εντείνεται επειδή στα παραδοσιακά σχολεία του Λονδίνου διδάσκεται η νέα ελληνική και αυτή εξετάζεται στις εξετάσεις του ΕΤΕΞΕ για το επίπεδο του GCSE και του A-level. Στην εξέταση αυτή, οι λέξεις προερχόμενες από την κυπριακή διάλεκτο, ειδικά στο γραπτό κείμενο, δεν γίνονται δεκτές. Και αν ο εξεταστής είναι κυπριακής καταγωγής, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνουν, αλλά δεν θα τις δεχτεί. Ναι, το πρόβλημα. Επειδή αναφέρθηκε ήδη, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η Κυπριακή δεν διδάσκεται στα σχολεία της Κυπρού και η κρίση της έχει καθαρά προσωπικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό, όταν στο σχολείο μέσα ακούμε φράσεις του τύπου μιλάει κάποια κυπριακά, ή και τα παιδιά μεταξύ τους μέσα στην τάξη μπορούν να σταματήσουν κάποιο συμμαθητή τους να μιλάει κυπριακά, λέγοντας ότι είναι χωριάτικα και δεν πρέπει να τα χρησιμοποιεί. Μου έχει συμβεί μέσα στην τάξη αυτό, παρόλο που προσπάθησα να ενταρρύνω. Έτσι, στο σχολείο δημιουργείται ένα περιβάλλον το οποίο δεν ενθαρρύνει ιδιαίτερα τη χρήση τη κυπριακή διαλέκτου. Αν όμω προσπεράσουμε αυτέ τι πρώτε διαπιστώσει, μπορούμε να δούμε πιο σοβαρά τη σχέση ανάμεσα στην κυπριακή διάλεκτο και τη διδασκαλία τη νέα ελληνική. Η ίδια η κρίση τη κυπριακή διαλέκτου στο σπίτι αλλά και στο σχολείο, πέρα από λόγου κοινωνικού και ταυτότητα που είναι προφανεί για τη διατήρηση τη συμμετοχή μια κοινότητα και τη συνέχεια μια εθνική ταυτότητα σε ένα ανθρώπινο έχει και άλλες θετικές παραμέτρους για τους μαθητές. Όσα παιδιά έχουν ακούσει και είναι εξοικειωμένα με την κυπριακή διάλεκτο, ανεξάρτητα αν και μιλούν τα ίδια ή όχι, έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας. Με άλλα λόγια, μπορεί η κυπριακή διάλεκτος να είναι η γλώσσα των παππούδων και των συγγενών, αλλά μπορεί να ωφελήσει ουσιαστικά τα παιδιά όταν τη γνωρίζουν, είτε τη μιλούν, είτε μιλούν, είτε την καταλαβαίνουν. Τα ίδια τα παιδιά το συνειδητοποιούν. Λέγοντας ότι όσοι συμμαθητές έχουν κάποιον συγγενή να τους μιλάει κυπριακά, έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Γιατί τα παιδιά θα γνωρίζουν σημαντικό λεξιλόγιο, καθώς επίσης τη σύνταξη της ελληνικής και μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές από την κυπριακή διάλεκτο. Μπορούν να διαβάσουν και να μάθουν το ελληνικό αλφάβητο πολύ γρήγορα και έχουν ήδη πλούσιο λεξιλόγιο, το οποίο εμπλουτίζεται καθώς οι γλωσσικές και οι συντακτικές απαιτήσεις αυξάνονται στην πορεία του χρόνου. Αν στο σπίτι κάποιος μιλάει την κυπριακή διάλεκτο, η έκθεση των παιδιών σε αυτή τους επιτρέπει να διακρίνει το λεξιλόγιο τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του επιπέδου σπιτικών. Συνήθως πρόκειται για παιδιά δεύτερης, τρίτης, όπως είπα, τρίτης, τέταρτης γενιάς κυπριακής καταγωγής, τα οποία έχουν κάποια επαφή με την κυπριακή διάλεκτο, κυρίως μέσω των παππούδων ή των επισκέψεων στο νησί της Κύπρου. Πολλές φορές παρακολουθούν και την ελληνική τηλεόραση, την κυπριακή τηλεόραση. Να παρατηρήσω όμως το σημείο αυτό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για τη γλώσσα καθημερινής χρήσης με περιορισμένο λεξιλόγιο οπτικών όρων. Και έχει ενδιαφέρον τώρα να φέρω το σχόλιο του φοιτριάς μου ότι στο σπίτι τους ορισμένα αντικείμενα καθημερινής χρήσης
αλλά χρησιμοποιούσα μέχρι πρόσφατα τις λέξεις καναπές, πάγκος και τραπέζι στα ελληνικά, ενώ όλη η πόλη στην γλώσσα είναι στα αγγλικά. Έτσι καταλαβαίνω σε κάποιο βαθμό στο σπίτι, ενώ είναι αγγλόφωνοι, κάποιες λέξεις καθημερινές εξακολουθούν να είναι ελληνικές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό από την τάξη του A11, τελευταίος χρόνος σπουδών. Τα παιδιά αυτά τα είχα 3 χρόνια στην τάξη μου. Να σας πω ότι στο A-Level δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προφορική εξέταση, άρα τα παιδιά, ενώ υπάρχει στο GCSE στο επίπεδο secondary school. Έτσι τα παιδιά, τελειώνοντας το GCSE, έχουν μάθει να λένε κάποια πράγματα στα ελληνικά, αλλά προχωρώντας τις σπουδές τους, δεν θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένα να συνεχίσουν να μιλάνε γιατί δεν υπάρχει αυτή η εξέταση. Άρα, επί 2 χρόνια είχα μαθήτριες που τους μιλούσαν αγγλικά, μου απαντούσαν αγγλικά. Αυτή είναι η επικοινωνία μου στην τάξη. Παρόλο που επέμενα πώς το λέμε στα ελληνικά, πείτε μου στα ελληνικά, γιατί απαιτήσαμε πολύ ψηλά στο E-Level. Τη σχολεία μου λέγανε κάποιες φράσεις, ενώ είναι υποχρεωμένοι στο γραπτό σημείο να μου δώσουν μακροσκελές εκθέσεις. Και κάποια στιγμή, ενώ μιλούσαν μεταξύ τους και συζητούσαν για το πώς μιλάνε στο σπίτι από τις γιαγιάδες, ξαφνικά άρχισαν να μου μιλάνε σε τέλεια κυπριακά μέσα στην τάξη και να μου λένε τι λέει η γιαγιά, έλεγα φαγητό, ή μην κάνεις αυτό, θα πεις την τηλεόραση. Δηλαδή, ό,τι ακούνε καθημερινά μου το αναπαρήγαν σε πολύ καλά κυπριακά μέσα στην τάξη. Ήταν η πρώτη φορά που τις άκουσα να μιλάνε με τόσο καλή απόδοση των κυπριακών μέσα στην τάξη. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση της κυπριακής διαλέκτου παραμένει σε επίπεδο καθημερινής χρήσης και τα παιδιά είναι εξοικειωμένα από φράσεις που άπτονται της καθημερινότητας με λεξιλόγιο αλλά σχετικά απλό. Όταν απαιτείται ένα υψηλότερο λεξιλόγιο, καθώς ανεβαίνουν δηλαδή σε τάξεις, θα πρέπει να μελετήσουν πιο συστηματικά όπως οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα. Είναι γεγονός ότι στην Αγγλία η κυπριακή διάλεκτος χάνεται και είναι μια διαδικασία που δεν είναι εύκολο να ανατραπεί. Η γενιά των Ομονιών, η δεύτερη ή τρίτη γενιά Ελληνοκυπρίων, μιλά σε ικανοποιητικό βαθμό την κυπριακή διάλεκτο, αλλά στο σπίτι έχουν επιλέξει την Αγγλική ακόμα και όταν και οι δύο γονείς έχουν την ίδια καταγωγή. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις μαθητών μου, όπου ο ένας από τους γονείς είναι πρώτης γενιάς και έχει επιλέξει να μιλάνε το παιδί του στα κυπριακά. Όπως σε αυτή την περίπτωση, όπως είπα και πριν, το παιδί έχει ένα πλεονέκτημα ως προς τη χρήση της γλώσσας και της μιας ελληνικής. Το γεγονός επίσης, όπως αναφέρθηκε ήδη, ότι μεγαλώνουν σε μια αγγλόφωνη χώρα αποτελεί ένα ακόμα εμπόδιο στη διάθεσή τους για μάθηση, καθώς η παγκόσμια κυριαρχία της Αγγλικής έχει επιβάλει την αντίληψη ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι περιττή. Πέρα από τις μελέτες, όπως είχε αναφερθεί από τους όρους ομιλητές, το πόσο χρήσιμο να ξέρουν ξένες γλώσσες, τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να μαθαίνουν και άλλες ξένες γλώσσες και η νέα ελληνική διευθυντική είναι το πρώτο στάδιο για να τους πείσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Τα παιδιά μεγαλώνουν στα πλαίσια μιας κοινότητας με ισχυρούς κοινωνικούς και οικογενειακούς δεσμούς, οι οποίοι αναπαράγονται και διατηρούνται μέσω των κοινωνικών δικτύων, τη διατήρηση των ενθύμων, των επισκέψεων στην Κύπρο και τη στήριξη των σχετικών εφόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η διατήρηση της γλώσσας δεν φαίνεται αναγκαία συνθήκη. Η ανάγκη για προσαρμογή στο αγγλόφωνο περιβάλλον ήδη από τη γενιά των πρώτων μεταναστών στη δεκαετία του 50 έχει σαν συνέπεια τη σταδιακή απώλεια της γλώσσας. Έτσι, η απέτηση σήμερα να μιλούν στο σπίτι κυπριακά που είναι υπερβολική. Ωστόσο, οι μαθητές των παρικιακών σχολείων έχουν ανάμεικτα συναισθήματα απέναντι στο σχολείο και την ανάγκη εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Το σχολείο αποτελεί χώρο κοινωνικοποίησης και αναπαραγωγής των κοινωνικών δεσμών στα πλαίσια της κοινότητας. Διδάσκοντας κανείς στα παρικιακά σχολεία, μπορεί να σχηματίσει την εντύπωση ότι τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την ελληνική γλώσσα, ότι μπορεί να θεωρούν ότι είναι μια αγκαρία γιατί έρχονται 2 φορές την εβδομάδα στο σχολείο. Αλλά υπάρχουν στιγμές που παραδέχονται τα ίδια ότι θα ήθελαν σε θέση να γνωρίσουν τη γλώσσα πολύ καλά. Αλλά οι συνθήκες δεν τα βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ούτε και οι επισκέψεις στην Κύπρο, καθώς εκεί χρησιμοποιούν την αγγλική για να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους, γιατί όπως μου λένε, οι συγγενείς θέλουν να εξασκήσουν την αγγλική τους με την αγγλική. Σε ένα από τα 2 σχολεία, ένα κοριτσάκι της Δευτέρας Δημοτικού του έρχεσε κουπέτα στο διάλειμμα και το ρώτησα στα αγγλικά, γιατί έρχεσαι στο ελληνικό σχολείο, έρχεται ένα μεγάλο προσδιορισμό και μου απαντάει, έλεγε αγγλικά, to learn my language.
και το μεσημέρι εκεί. Φτάνοντας στο τελευταίο χρόνο των A-Level, μετά από 12 ή και 14 χρόνια παρουσία στο ελληνικό σχολείο, δηλαδή τα παιδιά φανταστείτε ότι έχετε 14 χρόνια στο σχολείο, όταν η επικοινωνία στην ελληνική εξακολουθεί να παρουσιάζει τις χέρειες, νιώθουν αρκετά απογοητευμένα το γεγονός αυτό, καθώς θα ήθελαν να μιλούν με ευχέρεια τα ελληνικά, τόσο για λόγους ταυτότητας, αλλά όσο και επικοινωνίας με τους φίλους, ένα μη ελληνόφωνο περιβάλλον. Και λένε χαρακτηριστικά, όταν θέλω να πω κάτι με τη μητέρα μου και να μην με καταλαβαίνει άλλη, μιλάμε ελληνικά. Στο σημείο αυτό, δεν το πω. Θυμάμαι μια συζήτηση με μαθήτριες που σχολίαζαν έναν γνωστό του κύριο και λένε, μα δεν ξέρει ελληνικά, πώς είναι δυνατόν να είσαι Έλληνας και να μην ξέρει ελληνικά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, φυσικά έχει πέντε γνώματα στα αγγλικά. Αλλά ήταν και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το αίσθημα της ταυτότητας. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις έστω και αυτά τα λίγα τα αμφιβριακά και να θεωρείς ότι είσαι Έλληνας. Όταν άρχισα να διδάσκω στα παρικιακά σχολεία, και δεν ήξερα, ζητούσα από τους γονείς να μιλούν στα παιδιά τους ελληνικά. Μου απαντούσαν είτε ότι τα ελληνικά τους δεν είναι πολύ καλά, είτε ότι δεν τα γνωρίζουν επειδή μιλούν κυπριακά. Ωστόσο, η απορία μου εντυνόταν από το γεγονός ότι η επικοινωνία με τους γονείς γινόταν και γινόταν στα ελληνικά. Δηλαδή, τους ζητούσα και μου μιλούσαν στα ελληνικά. Και τα οποία ακόμα μιλούν, και όταν τους ζητούσα βοήθεια για την προετοιμασία των παιδιών για τις εξετάσεις του GCSE, ήταν πρόθυμοι να την παρέχουν. Να σημειώσω εδώ ότι η προετοιμασία της προφορικής εξέτασης για το GCSE είναι πολύ απαιτητική και ζητάμε την βοήθεια των γονιών για να προετοιμαστεί. Γιατί πρέπει να κάτσει μαζί με το παιδί του, να μάθει το παιδί μια σειρά από ερωτήσεις να τις απαντάσει σωστά ελληνικά. Χρειάζεται βοήθεια, άρα ζητάμε τη βοήθεια του γονείς. Στη διαδικασία αυτή, αρκετοί γονείς ήταν πρόθυμοι να συνδράμουν και στο τέλος παραδέχτηκαν ότι η προσπάθεια αυτή συνέβαλε και στη δική του πρόοδο στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, η μητέρα που μου έλεγε: δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, μετά από ένα χρόνο μου είπε: α, τα ελληνικά μου βελτιώθηκαν. Άρα, βοηθάμε και τις γονείς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουν να επικοινωνούν στα κυπριακά, στα ελληνικά με τα παιδιά τους, αλλά δημιουργεί ένα γενικότερο κλίμα αισιοδοξίας όταν και οι ίδιοι γονείς αναγνωρίζουν ότι η δική τους γνώση της κυπριακής είναι σημαντικός παράγοντας που μπορεί να υποστηρίξει την πρόοδο των παιδιών τους στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Δεν ξέρουν άλλη γλώσσα. Αλλά και το ίδιο το γεγονός ότι επιμένουν να φέρουν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο για πάρα πολλά χρόνια, σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν γονείς που έρχονται στο ελληνικό σχολείο που έχουν πάνω από δύο παιδιά, ακόμα και για 30 χρόνια διαρκώς. Αυτό είναι ένδειξη της ανάγκης για συνέχιση αυτής της προσεγγίσης και πολιτισμικής ταυτότητας. Και αν συνεχίσουμε να τονίζουμε την αξία της κυπριακής διαλέκτου στην εκμάθηση της νέας ελληνικής, μπορεί η νέα γενιά των παιδιών να στραφεί περισσότερο στην γλώσσα του προγόνου.